Αχ, να ξυπνούσα, να ξυπνούσα τον εαυτό μου, άλλο να μην τυραννούσα. Αχ, να ξυπνούσα δίχως σκέψεις και δε πανάχες όσες θέλεις επισκέψεις. Αχ, να ξυπνούσα όπως πριν που δε σε ζούσα κι είχα μπροστά μου τη ζωή. Αχ, να ξυπνούσα ένα πρωί που επιτέλους άλλο να μη σ' αγαπούσα. Όμως το σκέφτομαι ξανά πως όλα θα ήταν πιο φτηνά αν μέχρι κύτταρο για σένα δεν πονούσα. Κι όσο θα μπαίνει αναπνοή, τόσο η καρδιά θα εννοεί. Χωρίς εσένα ναι, και μένα θα γνώσα. Κυρίες και κύριοι, αχ, να ξυπνούσα Βήμα Ράδιο νούμερο 2. Μία ακόμα μοναδική στιγμή από τις ελάχιστες στο Βήμα Ράδιο. Σήμερα καλεσμένη μας εδώ η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, Μαρινέλα. Επειδή δεν θα μπορούσα να την αντέξω μόνη της, γι' αυτό κιόλας έχω παρέα δύο φίλους της που πιστεύω τις 8 τελευταίους μήνες είναι πάρα πάρα πολύ κοντά της, τη Λίνα Νικολακοπούλου, την ποιήτρια της γενιάς μας, και τον κύριο Αντίπα, το συνθέτη βεβαίως που έχει υπογράψει τα καλύτερα το τελευταίο καιρό. Τώρα σας φίλεψα όλους. Όλους φίλεψα, μας κέρασες. Εγώ λάμπω. Πολύ ωραία. Και εγώ το ίδιο. Μ' αρέσει πάρα 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 πολύ που είμαστε μαζί σου. Με μένα. Ναι. Και εμάς μας αρέσει πάρα πάρα πολύ που είμαστε μαζί σου και μαζί της. Θέλω να σου πω κάτι. Όταν κάνουμε συνεντεύξεις με την Μαρινέλα και έχουμε κάνει πάρα πολλές το τελευταίο καιρό. Δόξα τω Θεώ. Ναι. Μόνο μαζί σου κάνω, πρέπει να το πω αυτό. Γιατί... Μην το λες αυτό, μην μισήσουν. Μπορώ να δίνω κομμάτια. Λοιπόν, πηγαίνουμε στο σπίτι, πηγαίνω στο σπίτι, καθόμαστε και πριν ξεκινήσουμε έρχονται όλα μπροστά. Δηλαδή τυροπιτάκια και φτεδάκια, τα έχει ετοιμάσει όλα και λέει έλα τώρα να μιλήσουμε. Σε ένα χοντρό, να τα εμφανίζεις όλα και να τη λες έλα να μιλήσουμε, νομίζω ότι είναι μαρτύριο. Γιατί δεν σ' αρέσουν αφού τρως λίγα, δεν τρως πολλά. Δεν κρύβεται η χαρά της, η χαρά της για να σου προσφέρει, για να σου δώσει. Mm. Δηλαδή είναι από τα πιο χαρακτηριστικά της πράγματα. Και πριν τη συνεργασία αυτή, κάθε φορά που είχε τύχει να συναντηθούμε, αυτό το ότι είναι στις επάλξεις για να αισθανθεί ο φιλεξενούμενος επισκέπτης καλά, είναι χαρακτηριστικό. Αυτό λες είναι η μεγάλη σου επιτυχία, τη διάθεσή σου να κάνεις τους ανθρώπους να αισθανθούν καλά. Δεν ξέρω, εξαρτάται πώς θα το πάρει ο καθένας. Μπορεί άλλος να το πάρει ότι είναι και υπερβολικό ή μπορεί να το πάρει ότι είμαι έτσι, εγώ είμαι έτσι όπως είμαι. Έχω μια ενέργεια φοβερή. Δεν μπορώ, βρε παιδί μου, να καθίσω ακίνητη καταρχήν. Όλη την ώρα είμαι στην πρίζα. Τώρα που έχει περάσει ο καιρός, σκέφτεσαι τι είναι αυτό. Τι εννοείς καιρός, δηλαδή, να μας τον αναλύσεις. Έχεις αρκετό καιρό όμως στο τραγούδι. Πόσο δηλαδή. Το έχεις εξαντλήσει. Πες το. Το έχεις εξαντλήσει. Γιατί το κρύβεις. Δεν εννοείς, το έχω εξαντλήσει. Μόλις τραγδίνατε. Εγώ νόμιζα. Ναι, βγάζω το σακάκι γιατί κάνει πολύ ζέστη. Εγώ νομίζω πως μόλις τώρα άρχισα. Αυτό μου λες ότι ωραία, το έχω ξαντλήσει. Τώρα μόλις που άρχισες. Πρόσεξε καλά τώρα, τι μόλις. Λες, Θανάση, λάβε ναι. σε μένα. Τώρα μόλις που άρχισες. Έτσι. Ακριβώς, τώρα μόλις έχεις άρχισες. Έχεις σκεφτεί τι είναι αυτό που κάνει έναν άνθρωπο να τον αγαπάνε όλοι. Αγαπώ πάρα πολύ τους ανθρώπους. Και ξέρεις τι, έχω μάθει στη ζωή μου ότι το να δίνεις, αλλά να δίνεις χιλικάκια ιδίες, να δίνεις τον εαυτό σου, να δίνεις τα πάντα έτσι. Απλόχερα ρε παιδί μου, ακόμη και την απλή καλημέρα να τη δίνεις όμως, όχι μέσα από το στόμα να λες καλημέρα, αλλά γεια σου Θανάση, τι κάνεις, με έναν αυθορμητισμό που πραγματικά ξέρεις σου έρχεται. Αυτό είναι το ωραίότερο πράγμα. Σωστό. Και όταν δίνεις, παίρνεις, εισπράττεις ή πιστεύω ότι σου τα δίνει από ψηλά ο Κύριος και έτσι αυτό είναι το καλύτερο. Τώρα είναι αλήθεια αυτό που είχες πει σε μια συνέντευξη, ξέρω, νομίζω σε μια πρεσκόφερα, ότι κανένας δεν σε παίρνε τηλέφωνο το τελευταίο καιρό να πεις θα κάνω ένα καινούριο CD. Αλήθεια είναι αυτό. Τι θα πούμε ψέματα μετά. Πώς το εξηγείς αυτό. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω καθόλου. Μήπως νομίζω ότι θέλεις να ξεκουραστείς. Μπορεί. Δεν ξέρω. Παιδί μου, ίσως κατάλαβαν ότι
Δεν έχω να δώσω τίποτε, δεν έχω να τραγουδήσω. Ξέρεις κάτι, Θανάση, είχα τα τελευταία χρόνια, σταμάτησα βέβαια από τα κέντρα και είχα βαρεθεί πραγματικά όλο αυτό το, θα το πω ψιλομπάχαλο, ας το πω και έτσι και δεν πειράζει, που γίνεται στα μαγαζιά. Δεν εκτιμούν πια τους καλλιτέχνες στα μαγαζιά. Αυτό είναι... Άλλαξε ο κόσμος ή άλλαξε κάτι άλλο? Και νοοτροπία. Και οι άνθρωποι καινούργοι που μπήκαν στο χώρο μας, όχι στο χώρο τον τραγουδιστικό για να διευκρινίσω, στο χώρο που έχουν τα μαγαζιά, μπήκαν καινούργοι, ας τους πω, μαγαζάτορες. Ναι. Οι οποίοι δεν έχουν καμία απολύτως ιδέα τι είναι καλλιτεχνία, απλώς μπαίνουν για να τα πάρουν. Και έτσι παίρνουν κορίτσια, ξέρεις, γρήγορα να γίνουν φίρμες, και αντί να οικονομήσουν οι καλλιτέχνες, βλέπεις οικονομάνε αυτοί. Και καταλαβαίνεις τα κορίτσια, αντί πηγαίνουν ντυμένες στα μαγαζιά και εκδίνονται για να βγουν να τραγουδήσουν. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί, πρώτη φορά το είδα. Λοιπόν, δεν φταίνουν τα κορίτσια. Έτσι είναι. Έχουμε και κοντίσιο. Αλήθεια το λέω. Εσείς δεν το έχετε. Συγγνώμη, δεν το έχετε προσέξει εσείς αυτό που λέω? Έχουν δε ένα άγχος. Ένα άγχος που πραγματικά είναι να λες, σου σπαράζει καρδιά καμιά φορά. Εσείς δεν είχατε άγχος? Εμείς είχαμε άλλου είδους άγχος. Mm. Εμείς είχαμε, ξέρεις τι, εγώ δηλαδή πρόλαβα πάρα πολλά χρόνια να πηγαίνω από νήπια, δημοτικό, γυμνάσιο και νομίζω ότι άρχισα να μπαίνω στο πανεπιστήμιο. Δεν ξέρω αν μπήκα, μπορεί και να μην μπήκα, να είμαι ακόμη στο λύκειο κάπου εκεί. Αλλά γι' αυτό σου είπα πριν, έχω τράτος για να μπω και στο πανεπιστήμιο. Σε έχει εκπαιδεύσει το τραγούδι, δηλαδή ζώντας ενώ στη ζωή σου? Πάρα πολύ, μα πάρα πολύ. Όταν κάθεσαι 10 χρόνια στην καρέκλα και βγάζει με τα συγχωρήσεως ο ποπός σου κάλο. Εγώ ήμουν τυχερή. Πάρα πολύ τυχερή και ευλογημένη φαίνεται από το Θεό, γιατί είχα δίπλα μου όλο μεγάλους καλλιτέχνες. Και με ποιον δεν τραγούδησα και με ποιον δεν είχα. Εκτός τον Καζαντζίδη που ήμασταν και. Βέβαια τώρα το θεωρούν αυτό ατυχία, έτσι. Σου λέει μεγάλος, αν ήμουν με κάποιον έτσι λίγο πιο, θα έβγαινα πιο γρήγορα. Όχι, όχι, όχι. Εγώ μου έδωσε. Εσύ πώς καθόσουν γύρω μου αυτό? Μου έδωσε πάρα πολύ τροφή αυτό το πράγμα. Πίστεψέ με. Το να κάθεσαι να ακούς κάθε βράδυ επί 10 χρόνια τον Καζαντζίδη είναι λίγο μάθημα, λίγο σχολείο. Ή το γεγονός ότι κάθισα δίπλα στον Παγιουμτζή, στο Στράτο, δίπλα στον Παπαϊωάννου, δίπλα στον Γκαλδάρα, σε μεγάλους συνθέτες, Ζαμπέτα, και δούλεψα χρόνια μαζί του. Είναι λίγο. Μόνο να ακούς. Καταρχήν. Άρα είναι θέμα. Στερηθήκαμε και... πράγματα τότε. Ξέρεις τι λεωφορείο και ξέρεις τι ποδαρόδρομο πήγαμε τότε. Όταν λες λεωφορείο και ποδαρόδρομο. Μα πώς πηγαίναμε κάτω στο Κλουριώτη, ας πούμε, όταν καθόσουν προς την Αθήνα μεριά? Πώς θα κατέβαινες τζιτζιφιές, με τι, με τον Αραμπά? Όχι, αλλά με το λεωφορείο, το πράσινο. Τότε έκανε στάση μπροστά εκεί και κατεβαίναμε όλοι με το πράσινο. Αργότερα είχε πάρει και ο Καζαντζίδης, θυμάμαι, ένα μεταχειρισμένο Mercedes και μπορούσαμε και πηγαίναμε. Μα εμείς ήμασταν οι πολύ, ας πούμε, εκλεκτοί που είχαμε ένα αυτοκίνητο, ένα Mercedes 180 και θυμάμαι και τον αριθμό 8903. Το είχαμε πια, ήταν μαύρο και εμείς δεν μας άρεσε το μαύρο. Τα καθίσματα. Τώρα θα σου πω. Δεν μας άρεσε το μαύρο χρώμα, το κάναμε εκρού, το βάψαμε λίγο να είναι έτσι. Ναι, λίγο χαρούμενο. Νεανικό χαρούμενο. Γιατί ήμασταν νέοι τότε. Και δίπλα και δίπλα τη Μαρινέλα. Αλλιώς θα την αφήσει μαύρο. Ναι. Και να σου πω, και τότε η αδερφή μου έκανε, μπορούσε και έραβε και μας έραψε καλύματα για το αυτοκίνητο. Κάτι εμπριμέ είχαμε. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Μας τα έραψε τότε η Λούλα, θυμάμαι. Και χαρά που κάναμε εμείς. Ήθελες να μάθεις να οδηγείς αμέσως? Όχι, ποτέ δεν ήθελα να μάθω να οδηγώ. Γιατί? Γιατί με πήγαιναν. Όλο με πήγαιναν. Λέω τώρα τι να μάθω εγώ να οδηγώ. Και ας είναι καλά ένας άλλος χρυσός άνθρωπος που είχα μαζί μου. Και τώρα την πάνε, παίρνει τηλέφωνο. Όχι για το ταξί. Τώρα για να πάω, που να δεν ξέρω πού να παρκάρω καμιά φορά. Όχι, λέω αυτό ότι όταν πρωτομπείς. Άργησα. Το να πεις, αχ, να πάρω εγώ το τιμόνι. Αυτό. Όχι, δεν είχα τέτοιο. Δεν το είχε. Ενώ το έχει βλάχο με τα αεροπλάνα. Τώρα μόλις βγήκαν τα αεροπλάνα, πήρε η Ελένη βλάχο ένα αεροπλάνο και πέταξε. Άλλος άνθρωπος. Αυτό, ναι. Εγώ δεν το είχα, αλλά εγώ είχα αυτό. Μετά όμως έγινα ο καλύτερος οδηγός. Και έχεις οδηγήσει και τα ωραίτερα αυτοκίνητα, ναι, για να είμαστε και σοβαροί. Είμαι πρώτα καλός οδηγός και έπειτα, αν υποτεθεί ότι είμαι τραγουδίστρια καλή. Είδες. Αλλά πρώτα καλή οδηγός είμαι. Λοιπόν, συγγνώμη, Νίκο. Έλεγα το εξής, ότι από αυτά που ακούω και λέει για εκείνα τα χρόνια, σκεφτόμουν εγώ κάποια στιγμή τι είναι αυτό που ξεχωρίζει τους παλιούς τραγουδιστές από τους σημερινούς.
το ήθος. Δεν είναι δηλαδή θέμα απλώς και μόνο φωνής, ας πούμε, ότι κάποιος έχει πολύ ωραία φωνή, άρα εγώ δεν ξεφεύγει. Το πιστεύω αυτό. Οι άνθρωποι δηλαδή όπως οι Μαρινέλα που είναι πόσα χρόνια είναι και έχουν... Να δούμε πόσοι θα αντέξουν από τους σημερινούς τραγουδιστές να έχουν, ας το πούμε, τόσα χρόνια όσο έχει η Μαρινέλα. Εγώ πάντως πιστεύω ότι και το να είναι... Τύχαινε, το αγώνισμα ήταν έτσι. Και το να είναι ο συνθέτης στο πάλκο και παρόν, ή ο τραγουδιστής, σήμαινε ότι δήλωνε και τη δύναμή και του και την ευθύνη του και τη μάχη του με τον κόσμο επικοινωνιακά. Δηλαδή όλο αυτό ήταν σαν μια οικογένεια που λέμε. Εγώ πιστεύω ότι το ήθος μπορεί να το έχει ένας άνθρωπος κάθε εποχή. Αλλά το σχολείο, τα σχολεία που περάσανε οι προηγούμενες γενιές και εμείς, θεωρώ ότι θαυμάζοντας αυτό, γιατί πιστεύω ότι ό,τι έχεις συγγενικό και το αναγνωρίζεις τον άλλο, αυτό είναι που παρακολουθείς. Κάτι σε έλκει και παρατηρείς τον τάδε καλλιτέχνη και όχι έναν άλλον. Γιατί έχεις κάτι ίδιο μέσα σου, θες να μάθεις. Και πιστεύω ότι και πάρα πολλά από τα νέα παιδιά αυτή τη στιγμή, εάν έπαιρνε κανείς την πρωτοβουλία να πει, θα το πούμε με όρους καινούριους, ή να κάνει ένα σεμινάριο ή να κάνει μια ομάδα, πάρα πολλά παιδιά θα ήταν δίπλα. Ναι. Και θα παρακολουθούσαν και με ήθος και με πειθαρχία και με θέρμη καρδίας. Αλλά αυτά ήταν μεγάλα σχολεία. Και έτσι δεν είναι, Μαρινέλα, μεγάλα σχολεία. Βέβαια εδώ πέρα υπάρχει πάντα ένα πρόβλημα που μου αρέσει να το συζητάω, ας πούμε. Υπάρχει ένα μεγάλο σχολείο, έτσι, αλλά πόσο ρόλο παίζει οι μαθητές που είναι μέσα, τι ποιότητας είναι? Γιατί είναι αυτό το δίλημα, αν ο δάσκαλος, αν το μεγάλο σχολείο, ο δάσκαλος τέλος πάντων κάνει το μεγάλο μαθητή ή ο μαθητής κάνει το μεγάλο δάσκαλο. Κοίτα να δεις, σε αυτή την περίπτωση δεν πρέπει να είσαι και τούβλο. Πρέπει να έχεις και μια γνώση, δηλαδή και ένα μυαλό πάνω απ' όλα και αγάπη γι' αυτό το αντικείμενό σου. Που ακριβώς, αγάπη να έχεις. Τι δεν θα έχεις μάθει εσύ, τι δεν θα ξέρεις σήμερα, εάν δεν είχες συναντήσει με τον Καζατζίδη, τι δεν θα ξέρεις για το τραγούδι, τι δεν θα ακούγαμε στη φωνή σου? Δεν ξέρω, αλλά εγώ ξεκίνησα από το θέατρο, οπότε κάθισα ένα χρόνο στο θέατρο, έτσι βγήκα και μετά γνώρισα τον Καζατζίδη και έμεινα, έγινα τραγουδίστρια. Και καταρχήν δεν νόμιζα ποτέ ότι ήμουν καλή τραγουδίστρια. Ποτέ. Νόμιζα ότι εντάξει, απλώς βοηθάω τον Στέλιο να τραγουδήσει. Αλλά ήξερα πολύ καλά. Ναι, βοηθάω τον Στέλιο στα σεγόντα, σε αυτό, σαν παρουσία. Αλλά έκανα πάρα πολλές δουλειές στο πάλκο. Πάρα πολλές δουλειές εκείνα τα χρόνια. Και τραγουδούσα και κρατούσα και στα μπλοκάκια, γράφαμε τις παραγγελίες, έπαιρνα τα λεφτά από τους πελάτες, προλάβαινα, κουβέντιαζα με τον πελάτη, του έλεγα σε παρακαλώ κάτι. Ποτέ δεν σηκωνόταν να χορέψει κάποιος που δεν ήταν το τραγούδι του, δεν ήταν το νούμερό του. Και έλεγα. Ιεραρχία. Έλεγα πίσω. Έδινα τα λεφτά και έλεγα: σε παρακαλώ πάρα πολύ, το τραγούδι, ξέρω εγώ, μια στεναχώρια που έχω απόψε. Έλεγα. Ο Καζατζίδης τα άκουγε. Αν δεν τον. Πολλές φορές δεν του άρεσε να τραγουδάει δύο φορές το ίδιο τραγούδι. Και εκεί είχαμε κάποια, γιατί εγώ προσπαθούσα να τον καλοπιάσω. Ναι, γιατί ο πελάτης ήθελε μια στεναχώρια που έχω απόψε δύο φορές. Γιατί την είχε τη στεναχώρια και έπρεπε να την ακούσει. Τον Ταλγκά, τι να κάνει τώρα. Χορέψει. Λοιπόν, και του έλεγα και τι. Είναι αυτό το σύγχρονο PR έκανε. Ναι, λοιπόν. Και του έλεγα, του έδινα από τα μπλοκάκια, γύριζα γρήγορα-γρήγορα, αν ήταν ας πούμε το 40, γύριζα γρήγορα-γρήγορα στο 60, να περάσει κάμποση ώρα, να μην τραγουδήσει, να ξεχάσει ο Καζατζίδης ότι το είπε. Αλλά έλα που ήταν γάτα ο άνθρωπος και μου έλεγε, τώρα το είπα. Του λέω, πριν από 20 τραγούδια το είπες. Μου λέει, και τι πρέπει να κάνω τώρα? Λέω, να το ξαναπείς με έτσι ανέμελα, του έλεγα, κάτι τέτοια, του έλεγα. Ο άνθρωπος τρελαινόταν. Μου λέγε, καλά. Αλλά μην τυχόν το ξαναπάρεις και μην το ξανακάνεις. Σε ποιο τραγούδι δεν κόμπλερ να του ζητήσεις να το ξαναπεί? Σε όλα. Αν ήταν δεύτερη φορά, δεν το άρεσε καθόλου. Αυτό όλα τα έλεγε. Δεύτερη φορά. Να σου πω κάτι, δεν εξηγείται. Το καταλαβαίνω εγώ που δεν είμαι τραγουδιστρία. Αν έχει δώσει. Ας πούμε, είναι σαν τον αθλητή που έχει τρέξει τα 100 μέτρα, έχει κάνει τον άψογο χρόνο. Του λένε κάνει άλλα 60 στο τέλος. Τα 60 τελευταία ξανά. Πιστεύω δηλαδή ότι όταν ένας τραγουδιστής έχει συγκεντρωθεί, έχει δώσει τον εαυτό του, έχει χρωματίσει ωραία τις αναπνοές του, τις σωστές του νότες, είναι σαν να τον βάζεις ξανά να μιμηθεί ένα αίσθημα που δεν θέλει. Ξέρεις τι γινότανε τότε, Λίνα, ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Για τον ίδιο λέω. Ναι, θα σου πω, θα το αναφέρω, γιατί και άλλοι τραγουδιστές που ήταν πάνω. Εγώ δεν είχα την
την τύχη να είμαι από τους τραγουδιστάς που ζητάγαν τραγούδια. Δεν είχα τραγούδια. Ό,τι λέγανε οι άλλοι, μα ήταν η Πολυπάνου, ναι, μα ήταν η Γιωταλίδια δίπλα ή και την Γκρέη, ξέρω εγώ. Μια φορά δούλεψα, νομίζω, με την Γκρέη. Ο Αναγνωστάκης, ήταν ποιος, ήταν ο Αντώνης ο Ρεπάνης, αυτοί οι διάφοροι. Ναι. Ρουμελιώτης, ναι, Αλασίδης, παλιοί τραγουδιστές που δεν υπάρχουν πια. Ο Αντώνης είναι μια χαρά, τον άκουσα τις προάλλες και στο ραδιόφωνο. Δεν μπορείς να φανταστείς πώς το ξαναλέγαμε το τραγούδι με το ίδιο κέφι. Δηλαδή, αλλά ο Στέλιος μπορούσε μία τσαλκάντζα που έκανε σε ένα αλφα τραγούδι να μην την επαναλάβει, ναι, και να έλεγε ένα άλλο πράγμα, κατάλαβες. Δεν ήταν κασέτα ο άνθρωπος. Ναι, γι' αυτό επαναλαμβάνω, δεν αγαπούσε, παιδιά, να λέει δύο φορές τα ίδια πράγματα. Mm. Γιατί δεν μπορεί. Μου λέει τώρα, δηλαδή, πώς με βάζεις να το ξαναδιάζω. Πολύ υγιεινή στάση πάντως. Πάρα πολύ. Και είχαμε λοιπόν πάντα ένα μεγάλο τετράδιο, το οποίο τετράδιο. Το κρατούσες εσύ. Το έχω ακόμη. Ναι. Είναι το πιο συγκινητικό πράγμα από τα πράγματα τότε επί Καζαντζίδη. Έχω ακόμη τα τραγούδια με τα νούμερα επάνω. 50, 58, 61, ξέρω εγώ διάφορα. Τότε λοιπόν στους πελάτες υπήρχε πάρα πολύ σεβασμός. Ερχόσουν εσύ και έδινες παραγγελία και έδινες κάποια χρήματα. Τα παίρναμε, τα άδεινα στην ορχήστρα σου, δίνα ένα νούμερο με το τραγούδι σου που είχες παραγγελία. Όταν λοιπόν άκουγες το τραγούδι σου, ας πούμε την πρώτη φορά, και εσύ είχες το 60, αλλά άκουγε άλλος που είχε το 40, δεν θα σηκωνόσουν εσύ να χορέψεις. Έλεγα νούμερο 40, μια στεναχώρια που έχω απόψε. Και τα έλεγα εγώ. Έκανα ό,τι ήθελες, παιδί μου. Εγώ ήμουν ζογκλέρ εκεί πάνω. Mm. Το παιδί για όλες τις δουλειές ήμουν πάνω στο πάλκο. Συγχρόνως μπορούσα, τραγουδούσα, έσκυβα, άκουγα τι μου έλεγε, ναι, ο πελάτης, ναι, ναι. Το έγραφα, είχα το μικρόφωνο, το έγραφα, έδινα το χαρτάκι πίσω, έπαιρνα τα λεφτά, του έλεγα ευχαριστώ, έφευγε και εξακολουθούσα να τραγουδούσα. Άρα για σένα η πίστα ήταν σπίτι σου, ό,τι ήθελες έκανες. Μέσα σε όλα αυτά που έκανες πάνω στην πίστα, ναι, συγκινιώσουν. Δηλαδή θέλω να πω, υπήρχε ένα τραγούδι που. Σπάνια θα σηκωθώ εγώ να χορέψω ή να σηκωθώ να πω όρθια ένα τραγούδι. Δεν σηκωνόμουν. Mm. Πού να σηκωθώ. Όχι όμως λέω μέσα σου. Βέβαια, που να φεύγες. Βέβαια. Στο μια στεναχώρια που έχω απόψε. Αυτό που έλεγε ο Στέλιος. Πώς πάει αυτό. Μια στεναχώρια που έχω απόψε απ' την καρδιά μου βγαίνει καπνός. Αχ, θα με φάει η στεναχώρια που είμαστε χώρια, που ζούμε χώρια. Πόρε, παιδιά. Δηλαδή έπρεπε να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη για να ακούσουν όλα αυτά και να μάθουμε. Καταλάβατε, κύριε. Ένας λεπτός ζυγή. Καταλάβατε, κύριε. Πέστε κάτι, ντε, τι σταματήσατε. Δεν παρικοβάλλεσαι. Τι τραγούδι είπες μόνη σου πρώτη φορά που σηκώθηκες και το είπες. Τι είχα πει, ένα τραγούδι του Κατσαρού. Απόψε χάνω μια ψυχή. Δύσκολο. Απόψε χάνω μια ψυχή. Αυτό είχα πει το 66 στο πάρκ. Mm. Αυτό ήταν. Και πώς έγινε αυτό. Πώς έγινε, άμα χωρίζεις με έναν άνθρωπο. Εγώ διοποριστικά έγινε, δεν έγινε γιατί ήθελα να γίνω. Το είπες το μυστικό, έτσι. Άμα χωρίζεις με το ρίχνουμε στο τραγούδι να ησυχάζουμε. Όχι, το είπα. Σταμάτα, φανάζω. Το θέμα ήταν ότι βγήκα να τραγουδήσω μόνη μου. Διοποριστικό το θέμα. Ναι. Έπρεπε να φάμε. Εσύ μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχες κάνει χρήματα. Ο Στέλιος δεν ήταν από τους ανθρώπους που δουλεύαν πολύ συχνά. Ναι. Δούλευε 20 μέρες, καθόμασταν μήνες. Τι είναι ο κάπνος, τι είναι το ζουμί του. Τι να περισσέψεις, τι να ζεις, ναι, τι να φας, τι να. Και μεγάλη οικογένεια πάντοτε εγώ που είχα. Και χωρίζεις και μένεις, ας πούμε, στη. Και χωρίζω και πρέπει να φάω. Και με βοήθησε πάρα πολύ ο Γιώργος, ο Κατσαρός στην αρχή. Mm. Πάρα πολύ. Ο Γιώργος, μετά καπάκι ήρθε ο Ζαμπέτας που πήγαμε και με τον Ζαμπέτα και στην Αγγλία δουλέψαμε, λέω το σταλιά-σταλιά, μετά ήρθε ο Πλέσας και λέω το Άνοιξε Πέτρα, λέω ένα σωρό τραγούδια. Κάνεις του Ζαμπέτα. Κάνεις και κινηματογράφο τότε. Ναι, βέβαια, το 68 με το Άνοιξε Πέτρα, όχι, πιο μπροστά είχα κάνει με τον Καζαντζίδη, σε πολλά ελληνικά έργα. Πώς γίνεται τώρα ότι τα βλέπεις αυτά.
Δηλαδή όταν βλέπεις εκεί την εποχή να βγαίνει στα ελληνικά τραγούδια. Ποια είναι αυτή η μωρέ που τραγουδάει. Καλή συνήθεια ήταν αυτή. Να σου πω, νοστιμούλα ήμουν όμως. Με βλέπει πολύ νόστιμο κοριτσάκι. Πολύ, πολύ, πολύ. Τι δεν πιστεύεις, Χρυσό μου, πες και μια καλή κοριτσάκι. Ότι έζησε. Τι δεν πιστεύεις. Σε ταινία, ας το πούμε, και λέω... Πόπο, αφού σκεφτόμαστε. Το πόπο πάρω... δεν μ' αρέσει καθόλου. Όχι, ότι μένει η φωνή πραγματικά την ακούς τότε και την ακούς και σήμερα. Εσύ τώρα και τρελαίνεσαι. Τώρα το φτιάξατε, δεν πειράζει. Όχι. Και λέω απίστευτη. Δηλαδή μου έρχονταν να πάρω τηλέφωνο. Όχι, άσε, μην την πάρω τώρα. Έβλεπε στην τηλεόραση. Εσένα πώς σου ήρθε να την πάρεις τηλέφωνο, γιατί πρέπει να πούμε ότι εσύ πήρες τηλέφωνο. Ο Νίκος είναι. Είσαι ο άνθρωπος που έσπασε στα 10 χρόνια σιωπής. Ο Νίκος είναι ο καταλήτης. Ναι, ναι, αυτό που λέει η Λίνα. Είχα πάει. Δηλαδή δεν θα υπήρχε το άμος ήτανε. Όχι. Αν δεν έπαιρνε τηλέφωνο. Όχι, όχι. Έλα, Νίκο, πες μας, παιδί μου, μην τρέπεσαι. Λοιπόν, είχα μια συναυλία. Ναι. Ποια συναυλία? Μια συναυλία με τον Γιώργο Νταράρη που είχαν κάνει στο Μέγαρο πέρσι, πριν ένα χρόνο. Ναι, ένα χρόνο. Πού φύγανε τα εισιτήρια αμέσως και δεν το είδα το λύσει, κυρίε και κύριοι. Θα το ξαναπάθουνε. Θα το ξαναπάθουν. Λίγα συντόμω. Όπου βγαίνει η Μαριλένα θα συμβαίνει. Λοιπόν, μην διακόπτετε. Φεύγω το βράδυ. Εσύ για τον Νταράρη έχει πάει. Να τα λέμε, να τα λέμε. Λόγω του Νταράρη. Τα λάρα έχει πάει. Είχαν στείλει ξέρω πάντων. Ναι, και ύστερα. Λοιπόν, και φεύγω. Και πέφτει πάνω στην Αρνέλα. Δεν την είχα ξαναδεί live. Τη γνώριζα βέβαια γιατί είχα παίξει σαν ντράμε σε δίσκου. Και φεύγω έτσι πολύ προβληματισμένο και σκεφτόμουν και έλεγα ρε παιδί μου. Δηλαδή κάτι με είχε ταράξει. Και λέω, τέτοια μεγέθη δεν υπάρχουν σήμερα. Δηλαδή, ξέρεις, προσπαθούσα να δω τι είναι αυτό που με έχει γοητεύσει, με έχει τραβήξει, χωρίς να σκέφτομαι συγκεκριμένα, δηλαδή να έχω ένα σκοπάκι να λέω, α, βρήκα ένα τραγουδιστή, μια τραγουδίστρια να κάνω. Και επειδή είμαι άνθρωπος που μ' αρέσει... Είχες έτοιμα τραγούδια το μεταξύ, σκεφτόσου να κάνεις. Είχα ιδέες, αλλά χωρίς να έχω σκεφτεί τη Μαρινέλα, γιατί πάντα έτσι δουλεύω εγώ και με τη Λίνα έτσι ανταλλάσσουμε και ιδέες πολλές φορές. Και επειδή είμαι τύπος που μ' αρέσουν τα δύσκολα, τα οποία με φοβίζουν όμως. Ναι. Προξενούν πολύ φόβο. Αλλά έχω τεστάρει στον εαυτό μου τα αυτά που με φοβίζουν τα κάνω καλύτερα. Άκουμε τι τύπο σκέφτηκε να σπάσει τη σιωπή των 10 χρόνων. Ναι. Ποιο σε πήρε τηλέφωνο. Δεν πάρω τηλέφωνο. Όχι, όχι. Βρήκα το τηλέφωνο. Περίμενε, μέσω. Μέσω Νταλάρα. Άννα Νταλάρα. Ναι, πήρα, τη λέω, Άννα, θέλω να πάρω τη Μαρινέλα να επικοινωνήσω. Αμέσως όμως. Μου το έδωσε αμέσως. Και αμέσως η Ανούλα με πήρε και ο Γιώργος. Μου λέει, κάναμε καλά που το δώσαμε στον Νίκο Αντίπα. Εγώ δεν ήξερα πάρα τι πολύ καλά. Τηλέφωνο. Ναι, με πήραν αμέσως βέβαια. Και είναι πολύ λεπτοί άνθρωποι. Και ανοίγοντας εκείνη την πόρτα, λέω τώρα αρχίζει. Πότε τελειώνει, δεν ξέρω. Τώρα αρχίζει πάντως. Και τι πήρε τηλέφωνο και τι είπε, ότι έχω κάτι τραγούδι θα ήθελα να δουλέψω μαζί σου. Θέλω να σα δω, τι μίλησε στον πληθυντικό. Στον πληθυντικό. Έτσι αρχίζουν όλοι. Στον πληθυντικό και μετά πέφτουν στη σφαλιάρα. Και πήγα στο σπίτι. Εσύ είχες ακούσει, τραγούδια του Αντίπα. Βέβαια, με όλες τις τραγουδίστριες. Ναι, λέω. Αυτός που έχει μανία να γράφει μόνο για γυναίκες, πώς το βλέπεις πάλι. Έτσι είναι τα πράγματα. Τώρα. Μόνο γυναίκες. Η Άλκηστη, η Χαρούλα που είπε. Αλίμονο, τόσο ωραία πράγματα κάνανε με τη Λίνα. Δεν τα ξέρω. Ότι πρώτα συναντηθήκατε και μετά με πήρες. Τηλέφωνο εμένα. Ναι, ήρθε πρώτα σπίτι. Ναι, πρώτα κάνατε τη συνάντησή σας. Δεν ξέρω. Τόσα χρόνια. Για να το πει κανεί συνεντεύξει μετά. Θα σε έπαιρνε μαζί και μετά θα λέγατε μαζί πήγατε. Έλα, ενώ έτσι σου λέει πήγα μόνο. Το φτιάξα όλο αυτό πια. Σου λέει τι κάνανε οι άλλοι με τη Λίνα, αλλιώ εγώ. Πώ είχα σκεφτεί. Λέω μπορεί να μην θέλει να ασχολείται με τη δισκογραφία πλέον. Βλέπει αυτό σκεφτόταν οι άνθρωποι. Ναι, μπορεί. Αλλά ήθελα όμω να face to face που λέμε. Να τα πούμε. Όχι, ήταν από τα ωραιότερα. Τώρα, ας πούμε, θυμάμαι ότι με πήρε τηλέφωνο. Και... Ο Νίκος. Ο Νίκος. Ναι. Είχαμε, η τελευταία δουλειά που είχαμε κάνει μαζί ήταν το Οπωσδήποτε Παράθυρο. Εδώ και 2 χρόνια. Λοιπόν, και είχαμε. Κρατούσαμε μία. Ήσυχη όμως, ούτε επειδή είχαμε δυσκολευτεί λίγο τα τελευταία χρόνια, δεν πολύ πειράζαμε ένα στον άλλο τι θα κάνουμε στο μέλλον. Ναι. Αλλά εκείνη τη μέρα με πήρε και μου λέει: θέλω να σου πω κάτι. Θα σε ενδιέφερε ένας δίσκος με μια μεγάλη κυρία. Όπως ξεκίνησα εγώ. Ναι, ακριβώς. Αυτό το μεγάλη μετρό. Και του λέω: καλά, σοβαρολογείς. Δηλαδή με μεγάλη τρέλα, όχι μόνο με μεγάλη χαρά. Να ξεκινήσουμε αυτό και να εξομολογηθώ και εγώ κάτι, ότι ήταν μια στιγμή που κι εγώ είχα λίγο αποστασιοποιηθεί. Και όχι, κι εγώ έκλεινα, ας πούμε, ένα μεγάλο κύκλο, 20 ετών,
Και ήταν μια στιγμή που πράγματι ήθελα να ελευθερώσω κι εγώ τη δυνατότητά μου, το θέλω μου. Και ήταν μια πολύ ανοιχτή ώρα για μένα αυτή. Καταρχήν γιατί, εντάξει, είναι ωραίο να έχεις μια καλή σχέση με το συνεργάτη σου, με το συνθέτη. Δηλαδή ξέραμε ότι μπορούμε να δοκιμάσουμε πάρα πολλά πράγματα. Δεν ήταν μονοδιάστατη, ας πούμε, η δισκογραφία που είχαμε κάνει. Αλλά δεν περιμέναμε ότι θα μας δημιουργήσει και τέτοια μεγάλη ησυχία να μπορούμε να είμαστε απλοί. Ναι. Αυτό που λέω είναι σοβαρό. Φοβερό αυτό που είπες. Ναι, και δηλαδή, σε ευχαριστώ πολύ. Ναι, είναι εμένα μου, ας πούμε, αυτό που πήρα πραγματικά είναι ότι πώς, παιδί μου, η αγωνία του δημοσιογράφου είναι το κείμενό του όταν βγει στην εφημερίδα να το κοιτάξει αν είναι σωστό, αυτό που είναι δουλειά του ανθρώπου, του επιμελητή. Εγώ όταν έμπαινε ο λόγος μου, έβγαινε μάλλον από τη φωνή της και από το ψυχικό της κόσμο, ήξερα αν είμαι σωστή ή όχι στο λόγο μου. Ναι. Ναι. Δηλαδή ήταν σαν να υπήρχε αυτομάτως ο έλεγχος και επαλήθευση. Όταν την άκουγα, ας πούμε, το πώς έβαζε χρώμα στα συναισθήματα και πώς με έπιθε. Έλεγες, έλεγα, καλό είναι εδώ. Είναι καλό. Έλεγα, ναι. Αυτά είναι συγκλονιστικά πράγματα και αυτό που λέει τώρα για το τι πήρε δίπλα από τους μεγάλους τραγουδιστές. Ομολογούμε και οι στιχουργοί και οι συνθέτες ότι παίρνουμε και εμείς από τους μεγάλους τραγουδιστές πολλά. Και μακάρι να πούμε και τις ώρες που είμαστε εμείς επίμονοι και λέμε κόντρα ίσως και στη θέλησή τους κάτι, και εμείς προσπαθούμε να δώσουμε κάτι. Να σου πω, υπάρχει κάποιο τραγούδι. Να δώσεις κάτι σε έναν άνθρωπο που είναι γεμάτος εμπειρίες. Και όμως πιστεύω ότι από ένστικτο και εμείς μερικές φορές επιμένουμε και λέμε πες και αυτό, πες και εκεί, γιατί είναι η ανάγκη μας να δώσουμε και εμείς κάτι. Υπάρχει κάτι από το Άμος ήτανε, που ενώ το έχεις γράψει κάπως, με τη φωνή της Μαρινέλλας έγινε άλλο. Καταρχήν, άλλο, δηλαδή ξέρεις, βγήκε ένα άλλο αίσθημα. Καταρχήν το ίδιο το τραγούδι, γυάλινη καρδιά. Επειδή σε μένα ήρθε, θα το πω σαν την πιο ευλογημένη γέννα, μέσα σε 3 λεπτά. Δηλαδή ξύπνησα, έγραψα αυτό το τραγούδι σε ένα χαρτί σε 3 λεπτά, αυτόματη γραφή. Και την ώρα που το τραγούδισε, βέβαια εγώ επειδή είμαι πάρα πολλά χρόνια θητεύω και στη φωνή της και στην προσωπικότητά της και έχω πάρει πάρα πολλά πράγματα και από τον τρόπο που δημιουργούσε τη βραδιά του κοινού, δηλαδή τι τραγούδι έβαζε πρώτο, γιατί το ανέτρεπε μετά. Εγώ την έχω σπουδάσει, ναι, αλλά το έχω πει και άλλες φορές, αλλά λέω ότι όταν τραγούδισε το λόγο αυτό και άκουσα το αίσθημά της, το οποίο αγαπούσα πάντα πάνω σε αυτό το τραγούδι, νομίζω είναι από τις στιγμές που, θα το πω έτσι, αισθάνεσαι ότι δεν έχει σημασία αν τελειώσει η ζωή. Τα σκούπισα, τα μάζεψα, τα θρύψαλα της γυάλινης καρδιάς μου. Με τόσο πόνο χάζεψα πως γλίστρησα από τα χέρια ο έρωτας μου. Σκούπισα, τα μάζεψα, τα θρύψαλα της γυάλινης καρδιάς μου. Τα πίστευτο σημάδεψα πως μου φύγε από τα χέρια ο έρωτας μου. Άμος ήτανε προτού γυαλί να γίνει, ήταν που δεν ήταν να γίνει. Ό,τι ήταν χρειάστηκε καμίνι για να λιώσει, για να λιώσει τόσο διαφανό να γίνει. Όταν μου κάνανε, ήρθε ο Νίκος και μου είπε για να γίνει αυτό το Ταρπάν, CD να κάνει. Βεβαίως του είπα αμέσως ναι. Γιατί βεβαίως του είπες αμέσως ναι? Γιατί, μα,
Πλάκα μου κάνεις που με ρωτάς τώρα. Ποιος δεν θα ήθελε να κάνει με την Νικολακοπούλου και τον Αντίπα ένα CD? Ποιος δεν θα ήθελε? Άρα πάνε να πει το περίμενες εσύ να... Όχι, περίμενα και ήρθα από το Θεό, από τον ουρανό, ξέρω εγώ. Λοιπόν, έτσι έρχονται όλα. Μα με συγχωρείς, όταν έρχονται οι ευκαιρίες στη ζωή σου να τις αρπάζεις. Γιατί δίνει ο Θεός, αλλά απλώς και στο χεράκι σου. Αν δεν τα πλώσεις, περνάει και μετά δεν ξανάρχεται. Σωστό. Ποια είναι η εξυπνάδα τελικά στη ζωή, ρε Θανάση? Τι είναι? Να ξέρεις πολλά γράμματα? Να είσαι πλούσιος? Τι είναι τελικά η εξυπνάδα? Να κάνεις παγαποντιές? Όχι, εξυπνάδα είναι αυτά. Όμως από την άλλη, ήξερα πολύ καλά που έπεφτα. Δεν το ξέρουν, τώρα θα σου το πω. Ήξερα που έπεφτα. Έπεφτα κι εγώ σε πολύ βαθιά νερά. Θα μπορούσα να κάνω ένα δίσκο με κάποιον τον τάδε, ας πούμε. Σίγουρα σου ξέ, αυτά. Δεν είμαι και παιδάκι πια, ε? Να κάνω σου ξέ και να πω ωραία και τα οικονόμησα και αυτά και πολύ ωραία και ξανά. Αντιθέτως, εγώ ήθελα να κάνω τέτοιο πράγμα με αυτούς τους δύο ανθρώπους. Γιατί ήξερα ότι με ένα από εδώ Νικολακοπούλου θα μου βγάλει την ψυχή, γιατί μπορεί να είναι ένα πράγμα βατό και μετά σου πετάει την επόμενη λέξη και λες, τώρα γιατί την έβαλε εδώ αυτή τη λέξη, τι θέλει μωρά αδερφέ μου, πώς θα το πω? Έπρεπε εγώ να μπω στο μυαλό της Λίνας και από τη Λίνα να το κάνω δικό μου για να μπορέσω να το πω. Ξέρεις τι είναι αυτό που σου λέω? Πέρασες μια εποχή μέσα από το τραγούδι που εννοώ για την σόλο καριέρα που έκανες, δηλαδή όταν άρχισες να τραγουδάς μόνη σου, εντάξει, που γύρω σου πέφτανε τραγούδια απίστευτα. Γιατί δεν άπλωσε το χέρι σου να πάρεις ένα Χατζηδάκι? Γιατί δεν άπλωσε το χέρι σου να πάρεις ένα Θοδωράκι? Ίσως δεν άπλωσε ο Χατζηδάκης να μου δώσει εμένα. Τι συνέβαινε όμως? Πού να ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω τι γίνεται. Τραγούδεις, ναι, αλλά εκ των υστέρων λέμε εγώ, τα πρώτα. Εντάξει, με τον Καζαντζίδη τα είπαμε τα πρώτα. Και Κουρασμένο Παλικάρι και Αθήνα και Το Πέλαγο Είναι Βαθύ. Και έχουμε πει Θοδωράκι το 60, το 61 Χατζηδάκι. Εγώ έλεγα ερωτικό τραγούδι τον καιρό που όλοι λέγανε επαναστατικά. Όλοι. Και πολύ λίγοι λέγαμε ερωτικά. Βοσκόπουλος, ο Πάριος, εγώ. Λέγαμε λίγοι άνθρωποι ερωτικό τραγούδι, καθαρά ερωτικό. Που βεβαίως είχαμε πέσει και στην ηρωνία, την ψηλό ηρωνία. Αλλά όταν το βράδυ ερχόντουσαν στα μαγαζιά να διασκεδάσουν, οι καψούριδες οι λεγόμενοι, και όλος ο κόσμος όταν πιει ένα ποτήρι, αρχίζει και ερωτεύεται, φτιάχνεται, δεν ξέρω, ξέρεις τι λέω. Το σημαντικό με τη Μαρινέλα είναι να δεις ποιο τραγούδι ήθελε να πει όλη της τη ζωή. Δηλαδή η προσωπικότητά της, ο τρόπος που αποφάσισε ότι εγώ θα φερθώ έτσι. Όχι επειδή δεν ξέρω και δεν τιμώ τι είναι το αγώνισμα του πάλκου, αλλά ένας άνθρωπος που μέσα του λέει εγώ θα σηκωθώ, εγώ θα ορίσω το κέντρο της σκηνής, εγώ σαν... Για μένα έτσι αλλάξαν πάρα πολλά πράγματα στην τέχνη. Την ώρα που ένας άνθρωπος άκουγε πάρα πολύ έντονα μέσα του το θέλω του. Ένας άνθρωπος που παίρνει αυτή τη φωτιά σοβαρά που έχει μέσα του και την κάνει διαδρομή, αυτός ελευθερώνει δυνάμεις που εκείνη την ώρα λένε μα τι κάνει τώρα, γιατί είπα αυτά, γιατί πήρε εκείνο, γιατί χόρεψε αυτό, γιατί εκείνη τη στιγμή ίδρωσε πάνω στη σκηνή, ας πούμε, και έβαλε τις γαρδίνες στο καλώδιό της. Μα εκφραζόταν με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, να, αν κανείς αυτό το «ον», το οποίο οδήγησε με τέτοιο τρόπο την κούρσα, την εκδρομή μας, αν την παρατηρήσεις, το ίδιο τραγούδι λέει. Έτσι. Σωστό είναι αυτό. Και πρέπει να πούμε ότι η Μαρινέλα δεν άλλαξε μόνο τραγουδιστικά την ιστορία μας, τη συνθήκη. Και πάνω στην πίστα ήταν άλλος άνθρωπος. Ναι. Και εγώ να τονίσω κάτι. Μου είπες πριν ποιο τραγούδι αναγάπησαν αυτά. Όλα, και να σου πω γιατί. Επειδή την ώρα που έβγαινα, τότε δεν ήταν τώρα η τηλεόραση, αλλά τώρα τα τελευταία χρόνια είναι η τηλεόραση που το βράδυ βγαίνεις και το πρωί γίνεσαι φίρμα. Λοιπόν, εκείνο τον καιρό έπρεπε μέσω πραγμάτων των κέντρων, εντάξει. Εγώ έδινα τέτοια βαρύτητα στα τραγούδια, δηλαδή αν το τραγούδι ήταν 50%, εγώ το έκανα 80. Θέλω να πω ότι πραγματικά ήμουν και νομίζω ακόμη είμαι λίγο οπτικοακουστική τραγουδίστρια. Καλό είναι να με βλέπεις την ώρα που λέω το στίχο αυτό, γιατί στο ζωγραφίζω. Από το χαρτί της Λίνας και από το μολύβι της Λίνας και από τη μουσική του Νίκου, εγώ πήρα αυτό και σου δείχνω τον πίνακα. Υπάρχει ένα τραγούδι που λες ότι είναι χρώμα. Να κοιτάς. Να κοιτάς. Ε? Ναι. Είναι να βάζεις χρώμα. Να κοιτάς
είναι να βάζεις χρώμα. Να πετάς. Να πετάς. Ράμφος να θες ράμφος για στόμα. Να θες για στόμα. Να μιλάς. Να μιλάς. Μια ευχή να σπέρνεις. Μια ευχή να σπέρνεις. Να γελάς. Να γελάς. Δίνε μην πουλάς. Δίνε μην πουλάς. Ο χωρισμός είναι σκάλα που τα παιδιά τα μεγάλα σκύφτα ανεβαίνουνε. Ο γυρισμός. Ο γυρισμός είναι πέτρα, μα του ονείρου τα μέτρα στο ράφτι μένουνε. Τι ωραίο. Μεγάλη επιτυχία. Κοίτα, αυτό. Κοίτα εδώ, αλλά κοίτα τι γράψανε. Ο χωρισμός είναι σκάλα, που τα παιδιά τα μεγάλα, που τα παιδιά τα μεγάλα σκύφτα ανεβαίνουνε. Ο χωρισμός είναι σκάλα, που τα παιδιά τα μεγάλα σκύφτα ανεβαίνουνε. Ο γυρισμός είναι πέτρα, μα του ονείρου τα μέτρα στο ράφτι. Τι έχεις γράψει. Ναι ρε παιδί μου, και μετά μου λες είμαστε... Κατάλαβες τι τόλμησα και είπα. Να κοιτάς είναι να βάζεις χρώμα. Να πετάς ράμφος να θες για στόμα. Να μιλάς, μια ευχή να σπέρνεις. Να γελάς, δίνε μην πουλάς. Ο χωρισμός είναι σκάλα, που τα παιδιά τα μεγάλα σκυφτά ανεβαίνουνε. Ο γυρισμός είναι πέτρα, μα του ονείρου τα μέτρα στο ράφτι μένουνε. Πρόσεξε, σε ηλικία που θα μπορούσα να απολαμβάνω το εύκολο σουξέ. Ναι ή όχι, σε ρωτάω. Σωστό. Και εγώ λέω αυτά που έγραψε, που έγραψαν. Πες μου έναν τραγουδιστή που κάνει σουξέ, πες μου έναν, οποιοδήποτε τώρα αυτή τη στιγμή. Τα παιδιά λένε τα δικά τους τραγούδια. Με κανένα δεν θα μερακλωθεί να, να πεις «Αχ, Παναγία μου, τι ωραίο που είναι, αχ, θυμάμαι και αχ, τι ωραίο». Και... δεν υπάρχουν αυτά. Ειλικρινά το λέω. Όχι ότι δεν υπάρχουν, ότι υπάρχουν κακοί συνθέτες, όχι. Και καλοί και γράφουν. Απλώς είναι σταγόνες πια μέσα στο χώρο μας. Σταγόνες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να αναδυθεί στην καρδιά τραγούδι. Εκείνη η φωνή που ακούω μέσα, εάν τύχει και είμαι τόσο ουδέτερη και ανοιχτή εκείνη την ώρα και μπορώ να πω κάτι που άλλος θα τα ακούσει και θα πει και εγώ το νιώθω αυτό ή και εγώ, για μένα αυτό είναι ο τόπος μου ή αυτό είναι ο έρωτας ή αυτό είναι ο πόνος, είναι μια συνάντηση, είναι σαν να έχεις κάνει ένα πάρτι χωρίς να το ξέρεις. Και θα πω σε αυτό, είχα τα δείγματα από τις πρώτες ηχογραφήσεις με τη φωνή της Μαρινέλλης στη Γυάλινη Καρδιά και ήμουν στο σπίτι. Και ήταν η γυναίκα που καθάριζε. Ναι. Τέρμα Θεού στο σπίτι. Με το που την άκουσε ήρθε κοντά. Λέω λοιπόν ότι αυτός ο ερχομός αυτήνης της γυναίκας που δεν είναι και Ελληνίδα, κοντά στο μαγνητόφωνο, είπα αυτό το τραγούδι είναι μαγνήτης. Μπορεί να είσαι στην άκρη του Θεού, μόλις τα ακούσεις το τραγούδι και σου μιλήσει στην καρδιά, θα πας κοντά του. Θα πας εσύ να ανταμώσεις το τραγούδι. Υπάρχει ένα σημείο που συναντιόμαστε όλοι. Τι από ηλικίες, από φυλές. Θα νιώσεις. Ας μη.
Ας μην καταλαβαίνεις τι λέει. Εγώ της έλεγα τραγούδα και σε άλλους ανθρώπους. Μου λέει η γλώσσα. Λέω δεν έχει σημασία. Εσύ έχεις τρόπο και αυτό που λες το καταλαβαίνει και ας μην καταλαβαίνει τη γλώσσα. Το αίσθημα είναι παγκόσμιο. Να... Εσύ όταν ακούγες Μαρινέλα, Λίνα, τι ήταν αυτό το οποίο κολούσες από τη Μαρινέλα? Καταρχήν ότι με ξεκολούσε από την ελληνική πραγματικότητα. Δηλαδή κολούσα στο ότι με ξεκολούσε. Θεωρούσα ότι πώς θα πήγαινα να δω μια συναυλία στο εξωτερικό που μια τραγουδίστρια είχε το θάρρος και το κοινό που την ακολουθούσε να κάνει ένα ρεσιτάλ, δηλαδή να τα δίνει όλα που λένε. Μ' άρεσε ότι ήξερα ότι κάθε φορά που παρουσιάζεται δεν είχα τη σύμβαση που έβλεπα στα άλλα κέντρα. Έβλεπα έναν άνθρωπο που είχε την αντίληψή του για το γεγονός του. Δηλαδή να το σκηνοθετήσει όλο. Υπήρχαν τραγούδια της που σου αρέσανε? Πάρα πολλά. Όπως νομίζω και όλοι οι άνθρωποι. Και που τα έχεις βάλει και σε προγράμματα. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι για μένα είχα όλους τους δίσκους. Έχω ακόμα, ναι. Δηλαδή ζητούσα δώρο να μου παίρνουν τους δίσκους της. Η συνεργασία της με τον Άκη Πάνου κατά κράτος, δηλαδή αυτά τα τραγούδια πιστεύω και τώρα τα παιδιά κάθε φορά που τα ακούν να ανακαλύπτουν. Από όλα αυτά ποιος πάει περισσότερο? Καλά, το Απόψε σε θέλω, Πυρετός, στη ζωή μου κάθε μία, κάθε μία γνωριμία. Απόψε σε θέλω, πιανού είναι? Αυτό είναι του Πλέσσα. Του Πλέσσα, σε θέλω. Ο Πυρετός είναι το Άκη Πάνου. Ο Πυρετός είναι το Άκη Πάνου και το Γιακί ήταν μέσα στα μάτια, λοιπόν, και αυτά είναι του Πάνου. Λοιπόν, θέλω να πω ότι και η συνεργασία της μετά με το Χατζή πάλι μου έμοιαζε κάτι εναλλακτικό για την δισκογραφία. Αλλά αυτό το «Μα κοίτα με στα μάτια» ποιον ήταν? Του Άκη Πάνου. Πω, από την τραγουδά. Αυτό δεν τραγουδά. «Μα κοίτα με στα μάτια». Λοιπόν, αυτό δεν είναι. Και εξηγήσου. Και με το Χατζή το ρεσιτάλ. Και με το ρεσιτάλ με το Χατζή. Σταθμός. Εκεί ήταν πάλι το τόλμημα το δικό μου. Πώς έφυγα από τα κέντρα αυτά τότε και πήγα στην Μπουάτ. Πώς σου ερχόντουσαν αυτά τα πράγματα? Ακολουθούσε το ένστικτό σου? Έτσι, ναι, πάντα και ακόμη. Να σου πω, έχεις σκεφτεί τι είναι αυτό το ένστικτό, ρε παιδί μου, και μας πάει? Ξέρω τι είναι. Ξέρω εγώ τι είναι. Βασικά ήμουν πάντοτε ντρεπόμουν πολύ. Ακόμη ντρέπομαι. Όταν λες ντρέπεσαι? Θα σου πω. Δεν μ' αρέσει να κάπου να πηγαίνω και να με βλέπουν αυτό. Θα καθίσω ήρεμα σε μια καρέκλα για να δω το θέαμα. Όταν είσαι όμως στη σκηνή. Στη σκηνή, με το που πατάω, πάω να βγω, δεν ξέρω τι γίνεται. Εκεί δεν ξέρω τι γίνεται. Γίνεται κάτι άλλο. Λες και εγώ έχω φύγει. Λες και δεν υπάρχω. Δεν μπορεί να συμμετέχει και να λες το άναψε το τσιγάρο, δώσ' μου φωτιά, και να κάθεσαι να είσαι άναψε το τσιγάρο, δώσ' μου φωτιά. Μα δεν θα στα ανάψω χίλιες φορές. Αυτό με εντυπωσίασε όταν την είδα. Δηλαδή είδα μια κίνηση, μια σωματοποίηση, να το πω, του τραγουδιού. Και λέω, κάτσε, αυτό το τραγούδι το ξέρω μεν, αλλά αλλιώς το ακούω τώρα που τη βλέπω. Γι' αυτό σου λέει για το οπτικό ακουστικό. Πολύ καλό. Το πιο ισχυρό της επικοινωνιακό μέσο εκτός από τη φωνή είναι το βλέμμα της. Εσύ τώρα που την έζησες στη Μαρινέλα, φαντάζομαι και πριν θα το έχεις κάνει αυτό που θα σου πω, αλλά έχεις σκεφτεί τραγούδια που έχεις γράψει με συνθέτες, με τον Νίκο και με άλλους? Ποια θα έλεγε καλά η Μαρινέλα, ποια, δηλαδή καταμένεις, χωρίς να μειώσουμε καθόλου τους υπόλοιπους? Νομίζω ότι τελικά αν μου έκανε ένα δώρο είναι η έκπληξή μου που από τη στιγμή που συνεργάστηκα αυτά που είχα σκεφτεί δεν τα θέλω. Δηλαδή είναι άλλη από αυτό που νομίζουμε. Και αυτό το λέω από τα μέσα, δηλαδή θέλω να πω πράγματα που θα έλεγα αυτό η Μαρινέλα και μετά βρήκα άλλο. Τώρα δηλαδή τι θα της έδινες? Εγώ θα ήθελα να ακούσω τώρα τι να σου πω, τη σωτηρία της ψυχής. Ρε παιδί μου, εγώ έκλεινα στο Rex που ήμουν το 89-90, έκλεινα πρόγραμμα με το «Κι είμαστε ακόμα ζωντανοί». Λέω του. Εγώ έκλεινα πρόγραμμα. Αυτό και το θέλω να πω τώρα, το Θεός αν είναι, ας πούμε. Τις νύχτες μπαίνει στα όνειρά μου. Λες και ήρθε σε δικό μου, σου κήπο. Δηλαδή έχω, θέλω να πω, αυτό ότι από την ώρα της που κάναμε τη συνεργασία άλλα κομμάτια έχουν αναδυθεί μέσα. Γιατί δεν πήγες στο θέατρο και πήγες στο τραγούδι? Εγώ σου είπα ότι αν είχα λεφτά και ήμουν πλούσια θα καθόμουν σπίτι μου και δεν θα τραγούδαγα ούτε. Άρα θα είναι επιβίωση. Μα αφού σου είπα, βιοποριστικό ήταν το θέμα. Και με το που βγήκα στο θέατρο για να πάω μετά στο τραγούδι, δίναν πιο πολλά λεφτά, και με τον Καζαντζίδη που χώρισα. Τώρα μπορείς να πεις ότι υπάρχει ταλέντο?
Τι να σου πω τώρα, πολλά πράγματα είναι ταλέντο, πάρα πολλά πράγματα. Ακόμη και αυτό που είπε Λίνα, ο τρόπος που εκφράζεσαι, ο τρόπος που στέκεσαι, ο τρόπος που κινείσαι, η γύρω ζωή από την καλλιτεχνία, η γύρω ζωή από τη ζωή. Άρα δεν είναι απλώς μια δεξιοτεχνία που μπορεί να έχει κάποιος να χειρίζει τη φωνή. Έχεις την εντύπωση ότι μόνο το ταλέντο, δηλαδή το φωνητικό, να το τοποθετήσουμε εκεί, αρκεί? Αν είσαι ένας παλιάνθρωπος, αν είσαι ένα αγκούρι, ξέρεις πόσοι καλοί φωνοί υπάρχουν. Πάρα πολλοί. Αλλά κάθονται σπίτι τους. Έχεις δει ανθρώπους που πραγματικά θα έλεγες ότι αυτοί μπορούν να κάνουν μεγάλη καριέρα να χάνονται? Εγώ ξέρω εγώ από τον ξένο κινηματογράφο, για να σου πω, ένας άνθρωπος που πραγματικά ήταν ταλέντο και εξαφανίστηκε. Από, ξέρω εγώ, Μίκη Ρούρκ. Τώρα μου ήρθε εμένα αυτός. Πού τον είναι? Άρα υπάρχει κάτι που μπορεί να σκοτώσει το ταλέντο. Βέβαια. Και να μην τα αποθεώσει. Σου είπα εγώ ότι δεν είναι. Είδες τι, πως εσύ, οι όμορφες πολλοί υπάρχουν, πάρα πολύ ωραίες. Εντάξει. Κάθονται εκεί. Υπάρχουν μεγάλες στιγμές στην πρόβα? Όπως σε μια παράσταση ή μόνο στην παράσταση ζεις την αποθέωση? Στην πρόβα έχω, ποτέ δεν τραγουδάω. Δηλαδή, θέλω να πω, ποτέ δεν τραγουδάω όπως θα τραγουδήσω τη σκηνή. Τι κάνω όμως? Μπαίνουν εδώ που λένε στο σκληρό, γράφονται, τα βλέπω, τα φαντάζομαι φωτισμένα, ντυμένα, μακιγιαρισμένα, όχι τον εαυτό μου, όλο το πρόγραμμα ντυμένο, βαμμένο, φτιαγμένο. Και έτσι εγώ έχω την αίσθηση πια πώς θα γίνει. Όλου του θέματος και όλου του θεάματος. Η μία παράσταση από την άλλη σε τι διαφέρει? Δηλαδή παίζει ρόλο το κοινό για να φύγεις? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Βεβαίως και εξαρτάται και από εμάς. Τι σημαίνει μεγάλος που καλλιτέχνης? Μεγάλος καλλιτέχνης είναι όλα αυτά που σου λέω. Να αισθάνεσαι, να νιώθεις, να είσαι πάντοτε σαν να ξεκινάς τώρα. Ανοιχτός στη χαρά. Ναι, και αυτό. Πότε το κοινό σε βοηθάει να φύγεις? Το κοινό δεν σε βοηθάει να φύγεις. Εσύ πρέπει να βοηθείς τον εαυτό σου όταν δεις ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι τώρα πρέπει να φύγεις πριν σε διώξει το κοινό. Όχι, το λέω με την έννοια που λες μερικές παραστάσεις, ας πούμε, όταν μπαίνεις μέσα. Όχι, όχι. Το κοινό, τι είναι αυτό που σε διώχνει? Το κοινό είναι αυτό ότι καμιά φορά είναι και λίγο κρυούτσικο, ε. Ναι. Δεν έρχονται και είναι και κουρασμένοι και λίγο κάθονται από υποχρέωση. Καμιά φορά έρχονται γιατί τους καλούν. Δεν είναι και πάντα. Τότε όμως δεν τρελαίνεις ακόμα περισσότερο να τους ανατρέψεις αυτή την αίσθηση? Ναι, προσπαθείς. Αλλά καμιά φορά βγαίνεις και εγώ νιώθω δε τον αέρα όλων αυτών έρχεται πάνω μου. Και καμιά φορά λέμε το κοινό είναι σου ειδικό. Αχ, νάχα τα χρόνια σου, αχ και να τάχα. Νάχα τα χρόνια σου, αχ τα μονάχα. Δεν είναι όμως θεϊκή αδικία κάποιοι άνθρωποι να έχουν αυτή τη δυνατότητα, όλους τους άλλους, το λέτε, να τους πηγαίνουν το ταξίδι και κάποιοι από κάτω, αυτό που λέμε, όχι άκομψα λιγάκι, κοινοί άνθρωποι, να μην έχουν αυτή τη χαρά να πάρουν κάποιους να τους πάνε κάπου, ας πούμε. Έχει τον καημό του αυτός που δεν μπορεί να λυθεί έτσι. Αλλά πιστεύω ότι αν κερδίσεις αυτόν, μπορεί να κουράζεσαι, αλλά αισθάνεσαι ότι έχεις βοηθήσει, δηλαδή μια πόρτα κλειδωμένη, ναι, και την άνοιξες. Δεν την παραβίασες. Υπάρχουνε δρόμοι που χάνομαι ακόμη, άγνωστα μέρη δικό μου κενό. Ποιος εαυτός μου στ' αλήθεια με ξέρει? Αυτός που κρύβω, που δεν ανοίγω, κι αν δε σε δω ξεχνώ. Αυτός που κρύβω, που δεν ανοίγω, κι αν δε σε βλέπω ξεχνώ. Αν δε σ' είχα, θα βάζα στο νου μου αυτά που διάβαζα, πως φανταζεί η ζωή στα παραμύθια. Αν δε σ' είχα, θα ξέρα τα δέντρα, τα κατάξερα, πως κρύβουν στη σιωπή τους τόση αλήθεια. Ξέρεις τι δεν έχουν λίγο τα σημερινά παιδιά, όχι όλοι, δεν έχουν ταπεινοφροσύνη. Ντρέπονται πολλά πράγματα να ομολογήσουν και λένε πολύ συχνά τη λέξη εγώ. Και μέσα από τα λόγια που λένε βγαίνει πάλι το εγώ. Αυτό είναι ένα λάθος. Αν έχουμε ταπεινοφροσύνη, νικάμε τα πάντα. Και μέσα από την ταπεινότητα βγάζουμε
τον πραγματικό μας εαυτό. Δεν έχουν μάθει να λένε συγγνώμη, έκανα λάθος, χίλια συγγνώμη, και να το ομολογεί, να μην τρέπεται. Εσύ τα σκέφτεσαι μαζί, αλλά τι τραγούδι σου έρχεται στο μυαλό? Τι μου έρχεται αμέσως, ναι. Το είπα, το απόψε σε θέλω. Δηλαδή ακούω αυτή τη και άλλο ένα τραγούδι, το κι άλλο Σαββατόπαραδο. Κι άλλο Σαββατόβραδο έφυγε χαμένο. Κι άλλο Σαββατόβραδο έφυγε σε περιμένω. Δεν ξέρω τα λόγια. Θάμπωσαν τα μάτια μου να κοιτώ το δρόμο. Άμα δείτε το φεγγάρι, να του πείτε να μη βγει. Να μη δει τα δάκρυα μου που πλημμυρίσαν τη γη. Πλέσες και Παπαδόπουλος. Πάλι φεγγάρι. Πάλι φεγγάρι. Πλέσες και Παπαδόπουλος. Λοιπόν, το πρώτο το πεις εσύ. Ποιο? Αυτό που σου έρχεται το πρώτο που πεις. Ρε παιδί μου, έχετε καταλάβει. Μας βάζει και τραγουδάμε. Καλέ, είσαι σοβαρός τώρα? Εγώ αν είμαι σοβαρός? Μα εμείς γιατί τραγουδάμε? Λες και μιλάω με ανθρώπους, με αρχιτέκτονες που τους βάζω να τραγουδήσουν. Όταν πήγα στη σχολή του Κατσέλη. Α, έχεις βάλει σχολή Κατσέλη? Με όλη τη χαρά ότι θα γίνω σκηνοθέτης του θεάτρου κτλ. Δεν είχα δώσει εγώ εξετάσεις εισαγωγικές για να μπω εκεί. Και μου λέει να παρακολουθήσεις τα μαθήματα και ό,τι νομίζεις, αν σ' αρέσει η σχολή και τα λοιπά. Αλλά δεν μπορεί, μου λέει, κάτι θα κάνεις κι εσύ. Οι άλλοι λένε ένα ποίημα, οι άλλοι διαβάζουν, ας πούμε, αυτό, παίζουν ένα ρόλο και εσύ κάτι θα μου κάνεις. Και του λέω, εγώ θα σας κάνω τη Μαρινέλα. Μου λέει, τι θα μου κάνεις? Τι λέω, θα σας πω, το πάρε με μαζί σου τσιγκάν. Ήθελες και δύσκολο τραγούδι, τροχμάρα σου. Λοιπόν, σε πληροφορώ, το δεν του είναι άντερο. Όχι, δεν το είπα υπέροχα. Α. Αλλά για να δει ότι έχω θάρρος, ότι δεν τρέπομαι να κάνω κάτι. Καταλαβαίνεις τίποτα. Ναι. Άρχισα. Πάρε με μαζί σου τσιγκάνε. Με κουράσαν πια όσα είδα. Τυχεροί αυτοί που ζητάνε κάθε μέρα κι άλλη πατρίδα. Πάρε με μαζί σου τσιγκάνε. Με κουράσαν πια όσα είδα. Και με έβαζε κάθε στιγμή που δεν είχε γκύφια, με έπαιρνε στο γραφείο Κατσέλης και μου έλεγε, πες μου το πάρε με μαζί σου τσιγκάνε. Γιατί έλειωνε που του έκανα τον τρόπο που τον έκανε. Με κουράσαν πια όσα είδα. Σου λέω, την έχω σπουδάσει. Δεν υπάρχει διαδρομή που έχει κάνει με το λεωφορείο και δεν την έχω πάρει στο χάρτη να δω από πού έστριψε. Μ' αρέσει και από τις λακκούβες που πήγαινε ερχόσουνε. Ναι, ναι. Η πιστή, αυτό που μπαινώνει εδώ τώρα με τις λακκούβες. Αλλά βγήκαμε μέχρι εδώ. Μωρέ, βγήκαμε, ξέρεις τι άσφαλτο βλέπουμε τώρα. Βγήκαμε μέχρι εδώ. Έχεις επιθυμία που δεν έχεις εκπληρώσει, Μανέλα? Δηλαδή που να πεις μες στο τραγούδι, αυτό θα ήθελα να το είχα πει εγώ ή αυτό θα ήθελα να το είχα κάνει εγώ. Δεν λέω για τίποτε που θα ήθελα, αλλά να με ρωτάς αν θέλω από εδώ και μπρος να κάνω. Οτιδήποτε καλό θέλω να κάνω από εδώ και μπρος, όσο αντέχω. Και το λέω αντέχω, όχι ηλικιακά να το πάρω. Αν αντέχει η φωνή και ο λαιμός, τότε νομίζω ότι πολλά πράγματα μπορούν να υποθούν. Όσο λοιπόν ακόμη αντέχω, γιατί μην ξεχνάς, σου είπα και πριν ότι πρώτη θα καταλάβω και θα φύγω και θα είμαστε πάλι φίλοι και θα πίνουμε και κανένα κρασάκι έτσι, αλλά θα φύγω πρώτη εγώ, όχι το κοινό. Δεν πρόκειται να με διώξει κανένας, εγώ θα φύγω μόνη. Όσο λοιπόν αντέχω ακόμη, θα δούμε τι μπορεί καλό να κάνω. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ήταν η Μαρινέλα, ήταν η Λίνα Νικολακοπούλου και ο Νίκος ο Αντύπας. Είναι βέβαια στη διάθεσή σας να πάρετε και να βάλετε όλα τα τραγούδια, γιατί εγώ δυστυχώς έβαλα λίγα από τα τραγούδια του Άμος ήτανε. Πιστεύω θα σκίσει. Μακάρι. Έχουμε μήνες μπροστά να χαρούνε οι ακροατές αυτά που ετοιμάσαμε και μετά με το καλό ζωντανά να τα απολαύσουμε. Να τα απολαύσουμε, ναι. Καταλαβαίνει κανένας την επιτυχία? Και πότε την καταλαβαίνει, δηλαδή από τα τραγούδια, τι είναι αυτό που θα περάσει στον κόσμο? Εγώ γίνομαι κοινό. Μετά, δηλαδή, όταν σταματάω και βάζω την τελεία, μετά γίνομαι κοινό.
Μπορώ. Μπορώ να ξέρω τι τραγουδάω εγώ στο δρόμο, ας πούμε. Δηλαδή έτσι τώρα έχεις βάλει την τελεία. Κοινό είσαι τώρα, ναι, ναι. Ποιο είναι το τραγούδι, λοιπόν? Εγώ τραγουδάω συχνά το «Αν δεν είχα θα βάζα στο νου μου αυτά που διάβαζα, πως φάνταζε η ζωή στα παραμύθια». Το αυτό είναι το αγαπημένο. Υπάρχουν δρόμοι. Ναι. Αυτό εσύ? Είναι το αγαπημένο μου. Εγώ... Καταρχάς σήμερα... αν την καταλαβαίνεις την επιτυχία. Επίσης γίνομαι κοινό. Και γι' αυτό είμαι στην πίστα με καλή, γιατί μπορώ και βάζω τον εαυτό μου κάτω. Αυτό δεν είναι τωρινό, είναι χρόνια. Έτσι δουλεύω. Εγώ έχω βάλει πρώτο σε εισαγωγικά, έβαλα μ' αρέσει το «Άμος ήτανε». Μ' αρέσει το «Ζεμπέκικο». Τα θαύματα. Μ' αρέσει η «Φλόγα». Μ' αρέσει η «Σκάλα», το οποίο είναι... Βεβαίως και το τελευταίο, που είναι ο απολογισμός όλου του CD. Δηλαδή όλων των τραγουδιών, είναι αυτό το τελευταίο κομμάτι που λέω με το μπουζούκι μόνον, είναι όλο το ζουμί του CD. Τα λόγια, αν προσέξεις, ο τρόπος που το τραγουδάω και η μουσική, η απλή που έβαλε πάνω ο Νίκος, που το λέω μόνο με ένα μπουζούκι, νομίζω ότι αυτό είναι η καρδιά όλου του πράγματος. Τι λένε οι στίχοι? Πώς να το κάνω το τραγούδι αυτό. Το ρεφρέν είναι αυτό, ναι. Πώς να το κάνω. Πώς να το κάνω αυτό που λένε επιτυχία. Α, ναι. Να πούν οι άνθρωποι, με αυτό θα ονειρευτώ. Και ας είναι με τη συννεφιά μεσοτυχία. Κάτι ανεβαίνει από την ψυχή μου μέχρι εδώ, από τα διέξοδο να πάρει τα στοιχεία. Μετά τι λέει? Τι μου λες, καρδιά μου, τι, με μολύβι και χαρτί. Με μολύβι και χαρτί. Η ζωή είναι γιορτή. Τι μου λες, καρδιά μου, τι, με μολύβι και χαρτί. Με μολύβι και χαρτί. Η ζωή είναι γιορτή. Αυτά, Λίνα Νικολακοπούλου και Νίκος Αντίπας. Σ' αγαπάμε πάρα πολύ. Σ' αγαπάμε πολύ. Σας λατρεύω. Πώς να το κάνω το τραγούδι αυτό? Πώς να το κάνω αυτό που λένε επιτυχία? Να πουν οι άνθρωποι, μ' αυτό θα ονειρευτώ. Κι ας είναι με τη συννεφιά μεσοτυχία. Κάτι ανεβαίνει από την ψυχή μου μέχρι εδώ, απ' τα διέξοδο να πάρει τα στοιχεία. Τι μου λες, καρδιά μου, τι, με μολύβι και χαρτί. Με μολύβι και χαρτί. Τι μου λες, καρδιά μου, τι,